Είμαστε με τον κύριο Γιώργο Κατσούπη, πρόεδρο ενός νεοσύστατου συλλόγου. Ποιος είναι αυτός ο σύλλογος, πότε ιδρύθηκε και τι στόχο έχει? Ο σύλλογος ονομάζεται Μικρασιατικός Σύλλογος Αγιοπαρασκευούς Ιδων Τζεσμελίδων Μυτιλίνης, το Κιώστε. Υπογράψαμε το καταστατικό πριν από λίγες μέρες, τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου. Είχαμε έτσι μια πολύ ωραία ιδρυτική γενική συνέλευση με αρκετό κόσμο. Και όλοι οι χωριανοί, καταγόμαστε όλοι από την Αγία Παρασκευή του Τσεσμέ. Είναι ένα όμορφο καπετανοχώρι στα δαντελωτά κρογιάλια της Ιωνίας, ακριβώς απέναντι από τη Χίο. Από όπου ήρθαν οι δικοί μας με τα καΐκια, τις τράτες, τις ανεμότρατες, πέρασαν απέναντι στη Χίο αρχικά και στη συνέχεια ήρθαν εδώ, διασπάρισαν και σε άλλα λιμάνια της Ελλάδας. Γιατί κατά κύριο λόγο ασχολούνταν με την Αιγαία, με τη θάλασσα. Οπότε έπρεπε να μείνουν σε τόπους που μπορούσαν να ασκήσουν το αλλιευτικό τους επάγγελμα. Ένα μεγάλο μέρος λοιπόν ήρθε και στη Μυτιλίνη, οι παππούδες μας. Εμείς σήμερα, απόγονοι δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς, και σε αυτή την ιστορική καμπή των 100 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή, πήραμε την απόφαση αυτή να ιδρύσουμε ένα σύλλογο ώστε να θυμόμαστε όλα αυτά που μας κληροδότησαν οι παππούδες μας και να μπορέσουμε να τα μεταδώσουμε και στις επόμενες γενιές. Ποιες είναι αυτές οι πληροφορίες που δεν θέλετε να ξεχαστούν? Καταρχάς, είναι οι πληροφορίες που έχουμε για το όμορφο χωριό, το οποίο πραγματικά ήταν ένας αγιοπελαγίτικος παράδεισος μέσα σε αυτά τα, όπως είπα, τα κρογιάλια, τα όμορφα της Ερυθρέας, με πανέμορφα σπίτια, εκκλησιές, σχολιά. Ήταν ένα πολύ όμορφο χωριό, παραθαλάσσιο, όπου οι άνθρωποι, κατά τα 3/4 οι άνδρες, ασχολούνταν με την αλληλεία. Είχε ένα τεράστιο αλλιευτικό στόλο, με πολύ όμορφη μουσική παράδοση είχε το χωριό. Επίσης είχαν διάφορα ενίγματα και, όπως λέγανε, σφαντά και πίζουλα. Δηλαδή αυτά όλα τα βρίσκουμε μέσα στο υπέροχο βιβλίο του Γιάννη Κατερίνη, που έχει επανεκδοθεί. Τότε οι άνθρωποι είχαν κάποιες προκαταλήψεις, δυσδαιμονίες, πίστευαν σε άλλες δυνάμεις, σε φαντάσματα κλπ. Που αυτά πάρα πολύ όμορφα εξιστορούνται και μέσα σε αυτό το βιβλίο. Και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι 100 χρόνια πριν και παραπάνω είχαν άλλες αντιλήψεις, πίστευαν αλλιώς και αλλιώς αντιμετώπιζαν κάποια, είτε κάποιες ασθένειες, είτε κάποια φαινόμενα καιρικά. Διάφορα. Αυτά είναι πάρα πολύ όμορφα να τα μελετούμε σήμερα και να βλέπουμε αυτές τις αντιλήψεις διαφορετικές. Προηγουμένως που μας μιλούσατε για το χωριό, ήταν σαν να ζωντάνευαν κάποιες εικόνες που έχετε δει. Υπάρχουν φωτογραφίες ενδεχομένως που απεικονίζουν αυτό το χωριό? Είναι συγκεκριμένες? Ναι. Έχω πάει 5 φορές στο χωριό, το έχω χαρτογραφίσει, μπορώ να πω, και με τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων που ζουν σήμερα εκεί, ηλικιωμένων, Τούρκοι δηλαδή, οι οποίοι βρήκανε πράγματα στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, όπως ήταν ακριβώς τότε που τα άφησαν οι δικοί μας, και με βάση τις πληροφορίες που είχα στο μυαλό μου από το βιβλίο του Γιάννη Κατερίνη, μπόρεσα να δω στον τόπο ακριβώς που ήταν το κάθε πράγμα, ακόμα και αν και κτίρια όπως μεγάλες εκκλησίες που δεν υπάρχουν σήμερα. Υπάρχει μία μόνο, σώζεται. Επομένως, ναι, όντως ζωντανεύουν αυτές οι εικόνες μέσα στο μυαλό μου. Επίσης, υπάρχουν κάποιες σπάνιες φωτογραφίες του χωριού, παλιές. Υπάρχουν και πριν το 22, αλλά και μετά του 30 και του 60, τις οποίες βρήκα σε αυτή την αναζήτησή μου στη Μικρά Ασία όταν ήμουνα στο χωριό. Και κάποιοι άνθρωποι από εκεί μου έδωσαν και στο Δημαρχείο του Τσεσμέ που απευθύνθηκα. Ο νεοσύστατος σύλλογός μας, το Κιώστε, θα εκδώσει ένα ημερολόγιο όπου θα παρουσιάζονται αυτές οι φωτογραφίες και κάποια ιστορικά στοιχεία για το χωριό μας. Εσείς είστε απόγονος, φαντάζομαι. Ποιος είναι γενεάς? Εγώ είμαι τέταρτης. Και ποιες είναι οι πληροφορίες για τη δική σας οικογένεια? Οι μνήμες μάλλον. Οι μνήμες είναι πάρα πολλές. Ο παππούς μου, ο καπετάνιος Νίκος Φυρβηλής, που πολλοί τον ξέρουν στη Μυτιλίνη, γεννήθηκε το Σεπτέμβριο του 22, φεύγοντας τα καΐκια, όπως σας είπα. Οι άνθρωποι αυτοί
είχαν πάρα πολλά καΐκια. 300 καΐκια είχε το χωριό, αλιευτικό στόλο. Λοιπόν, τα καΐκια αυτά φόρτωσαν τις δύσκολες μέρες της καταστροφής και πριν μπουν οι τσέτες στο χωριό, φόρτωσαν όλο τον κόσμο, ακόμα και πολλά αντικείμενα οικιακά, μπόρεσαν να πάρουν και κάποια πράγματα μαζί τους, είχαν την άνεση του χρόνου και πέρασαν απέναντι στη Χίο. Πήγαν και ήρθαν μερικές φορές τα καΐκια, είναι πάρα πολύ μικρή απόσταση, και έβαλαν όλο τον κόσμο πάνω και σας είπα και στη συνέχεια και κάποια αντικείμενα. Όταν μπήκαν οι τσέτες στο χωριό, το βρήκαν άδειο. Το χωριό δεν είχε αδειάσει. Επομένως σώθηκαν όλοι, γύρω στους 5.000 κατοίκους είχε το χωριό μας. Η μάνα του ήταν έγκυος στον παππού μου και γεννήθηκε το Σεπτέμβριο ακριβώς του 22 με το που κατέβηκε από το καΐκι στην ακροθαλασσία της Χίου. Ο παππούς μου λοιπόν, ακολουθώντας την παράδοση του χωριού και της οικογένειας, έγινε καπετάνιος στα καΐκια, στις ανεμότρατες, που ασχολούνταν αποκλειστικά με την Αγία Βυθού οι ανεμότρατες. Και ήταν γνωστός καπετάνιος και περιζήτητος εδώ στη Μυτιλίνη, στο λιμάνι της Μυτιλίνης, που δούλευαν οι ανεμότρατες τότε χειμώνα μόνο, από τον Οκτώβριο μέχρι και το Μάιο. Δεν ήταν μόνο ο παππούς, ήταν πάρα πολλοί οι ανεμοτρατάριδες, οι άνθρωποι που ήταν και καπεταναίοι, αλλά και τα πληρώματα, το τσούρμο μες στα καΐκια, που είχαν καταγωγή από αυτό το χωριό. Όλοι αυτοί συναντηθήκαμε τώρα στη Ιδρυτική Γενική Συνέλευση, οι απόγονοι τους, και είπαμε ιστορίες και ήμασταν άνθρωποι που ήδη γνωριζόμασταν, αλλά και άνθρωποι που γνωριστήκαμε τώρα. Γιατί και οι γενιές αλλάζουν και ήρθαν και πολλά νέα παιδιά και αυτό ήταν πολύ ωραίο. Και έτσι μοιραστήκαμε ιστορίες και ευχάριστες και αστείες και είπαμε πολύ ωραία πράγματα. Και φτάσαμε στο σήμερα. Σκέφτεστε ενδεχομένως κάποια επαφή με χιώτες? Γιατί είπατε προηγουμένως ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού μεταφέρθηκε Χίο. Ναι. Ο πιο συμπαγής πληθυσμός του χωριού μας έμεινε στη Χίο. Εκεί έμειναν και πάρα πολλά εκκλησιαστικά κοιμήλια τα οποία έφεραν πάνω στα καΐκια και οι άνθρωποι δημιούργησαν ένα σύλλογο εκεί πολλά χρόνια πριν. Νομίζω από την πρώτη δεκαετία που ήταν πρόσφυγες, την Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας, έτσι ονομάζεται ο σύλλογος, έχτισαν μία εκκλησία, την Αγία Παρασκευή, στο καστέλο της Χίου και έχουν στεγάσει μέσα πολύ σημαντικά και όμορφα κοιμήλια που έχουν φέρει από το χωριό μας. Αυτά είναι εικόνες μεγάλες, είναι πολυέλαιοι, μανουάλια, εκκλησιαστικά σκεύη, Ευαγγέλια που έχουν τυπωθεί στη Βενετία το 1870 και ένας εξαιρετικός επιτάφιος, το κουβούκλιο του επιταφίου, αρκετά μεγάλο. Δεν ήταν εύκολα να μεταφερθούν με την πίεση του χρόνου. Αυτά ήρθαν με τα καΐκια με άνεση χρόνου, γιατί σας είπα, είχαν την προνοητικότητα να φύγουν αρκετά νωρίς οι δικοί μας. Τι είναι ενδεχομένως εκείνο που σε πληγώνει σε ό,τι έχει να κάνει με τη γη των προγόνων σου? Ένα πράγμα που με πληγώνει στο συγκεκριμένο χωριό είναι ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλά από τα παλιά σπίτια. Λοιπόν, το χωριό μας είχε γύρω στα 950, όπως μας πληροφορούν οι διάφορες μαρτυρίες που έχουμε, γύρω στα 950 με 1000 σπίτια. Πολλά ήταν όμορφα και μεγάλα και καπετανόσπιτα, ειδικά κάτω στο Ταλιάνι, στη προκυμαία του χωριού. Υπήρχαν πολύ όμορφα σπίτια και μια παλιά φωτογραφία που έχουμε αυτή την περιοχή φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά. Δυστυχώς δεν έχουν σωθεί πολλά από τα παλιά σπίτια. Λίγα έχουν σωθεί και κάποια είχαν και υπέρθυρο και γράφουν και το όνομα. Χαρακτηριστικά μου έρχεται και το σπίτι ενός θείου μου που γράφει στο υπέρθυρο Αλφα Σίγμα Τσουρούς Ιουλίου 20 1900. Υπήρχαν πάρα πολλά τέτοια σπίτια, δυστυχώς δεν σώζονται, γιατί όταν το 1928-26 πήγε και ένας κρατικός υπάλληλος προσπαθώντας, Τούρκος, να δώσει, να διανύμει τα σπίτια, και αυτές τις πληροφορίες τις έμαθα από τους υπέργυρους ηλικιωμένους ανθρώπους που έχω έρθει σε επαφή τώρα και μαθαίνω πράγματα. Παίρνω έτσι κάποιες συνεντεύξεις. Ήταν λοιπόν αυτός ο κρατικός υπάλληλος και έκανε διανομή των σπιτιών στους επίκους που πήγανε στο χωριό, γιατί το χωριό μας δεν είχε Τούρκους καθόλου, ήταν αμιγώς ελληνικό, είχε 5.000 Ρωμιούς χριστιανούς. Λοιπόν,
έκανε διανομή στα σπίτια και έλεγε θα πάρεις αυτό ή θα πάρεις εκείνο. Κάποιοι, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι και πολύ ευσυνείδητος, χρηματιζόταν και έπαιρνε χρήματα για να δώσει ένα πιο καλό σπίτι σε κάποιον από έναν άλλον άνθρωπο. Εσύ θα πάρεις, δώσ' μου, θα πάρεις. Όσοι είχαν αρκετά χρήματα παίρναν και δεύτερο. Πολλοί, επειδή το χωριό ήταν, όπως σας είπα, ένα παραθαλάσσιο χωριό και αυτοί ήταν από διάφορα μέρη, που είχαν πάει από τη Μακεδονία, Καρατζόβα λένε την αριδαία αυτή, είχαν πάει ανθρώπους μουσουλμάνους που είχαν με την ανταλλαγή των πληθυσμών το 23 και το 24, τους πήγανε στην Αγία Παρασκευή. Τι να κάνουν αυτοί, τι δουλειά να κάνουν από τα βουνά και πάνω τις αλμοπίες εκεί πέρα. Δεν θέλανε να μείνουν στο χωριό. Το βλέπανε ως πολύ άσχημο πράγμα να μείνουν σε ένα τόσο θαλασσινό χωριό και πλήρωναν για να φύγουν. Επομένως, πολλά σπίτια έμειναν ακατοίκητα. Κατοικήθηκαν γύρω στα 200-300 το πολύ σπίτια. Και τι έκανε αυτός, γκρέμιζε τα σπίτια που δεν κατοικήθηκαν και πουλούσε τα υλικά, τα οικοδομικά υλικά ως πρώτη ύλη για να προσίδει ο όφελος βέβαια, κρατούσε ο ίδιος τα χρήματα. Αυτός είναι ένας λόγος που δεν έχουμε πάρα πολλά παλιά σπίτια στο χωριό και αυτό όντως με πληγώνει για αυτή τη γη. Γιατί ο σύλλογος πήρε την ονομασία και ώστε? Το χωριό μας ήταν σαν να είχε δύο ονόματα. Ήταν η Αγία Παρασκευή του Τσεσμέ ή Κιώστε. Ήταν το άλλο όνομα του χωριού, το Κιώστε. Πάρα πολλοί το ξέρουν έτσι και πάρα πολλοί, ειδικά οι παλιοί, το χρησιμοποιούσαν αυτό το όνομα. Αγία Παρασκευή, προφανώς υπήρχε μια εκκλησία, η πιο παλιά του χωριού ήταν η Αγία Παρασκευή και εκεί γύρω αναπτύχθηκε ο πρώτος οικισμός και πήρε και το όνομα Αγία Παρασκευή. Αλλά το πρώτο του όνομα, το πιο παλιό, είναι Κιώστε. Θεωρήσαμε σημαντικό και για την συνέχιση της μνήμης να αναδώσουμε στο σύλλογό μας το όνομα Κιώστε, το Κιώστε. Με την Αγία Παρασκευή εδώ της Λέσβου έχει καμία σχέση? Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας υπάρχουν χωριά Αγία Παρασκευή, είναι πολύ κοινό όνομα. Όταν ήρθαν οι δικοί μας πρόσφυγες δεν έχουν πάει στην Αγία Παρασκευή της Λέσβου. Προϋπήρχε έτσι και αλλιώς το χωριό. Εδώ η Αγία Παρασκευή δεν είχε και θάλασσα για να πάνε οι δικοί μας. Οι δικοί μας κυνηγούσαν μέρη με θάλασσα, γιατί σας είπα η δουλειά τους ήταν η αλληλεία. Ο στόχος σας ως πρόεδρος του συλλόγου ποιος είναι? Ο στόχος μου είναι, επειδή ανήκω στο προσωρινό διοικητικό συμβούλιο που έχει εκλεγεί από την ιδρυτική συνέλευση. Ναι, αλλά από ό,τι ακούσαμε έχετε πολλές επαφές με το Κιώστε. Ναι, αρχικά είναι να αφού εγκριθεί το καταστατικό που υπογράψαμε από το Πρωτοδικείο Μυτιλίνης, να προχωρήσουμε σε εκλογές και να βγει το κανονικό Διοικητικό Συμβούλιο. Γιατί εμείς έχουμε μια προσωρινότητα αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, όταν το ιδρύατε, τι είχατε μέσα στο μυαλό σας? Ναι, όπως είπα, θέλουμε να συνεχιστεί η μνήμη, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή και άνθρωποι που 50 χρόνια μετά από εμάς, μετά από 50 χρόνια, να ξέρουν πέντε πράγματα για τη Μικρασία, για το χωριό των παππούδων τους ενδεχομένως, να μην τελειώσουμε εδώ στα 100 χρόνια. Επίσης υπάρχει μια πολύ πλούσια παράδοση στο χωριό. Υπήρχε ένας σπουδαίος λαϊκός πολιτισμός όπως ολόκληρη τη Μικρασία και τα παράλια της. Οπότε θέλουμε αυτό το πράγμα να υπάρξει μια συνέχεια αυτής της παράδοσης, να τη μάθουμε όσο το δυνατόν καλύτερα, να υπάρξει μελέτη και καταγραφή αυτών των πραγμάτων. Θα μας βοηθούν πάρα πολύ οι παλιές καταγραφές που έχουμε. Πώς για την σώζονται? Μελέτη. Πώς σώζονται? Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο του, που είπα και πριν, του Γιάννη Κατερίνη, που λέγεται «Το χωριό μας, η Αγία Παρασκευή του Τσεσμέ», το οποίο είναι 730 σελίδες. Ο άνθρωπος αυτός ήταν πολύ σπουδαίος, είχε γεννηθεί στο χωριό το 1901, Γιάννης Εκατερίνης, και το 1922 με την καταστροφή σπούδαζε στη σχολή χωροφυλακής της Σμύρνης και το 1922 η οικογένειά του πέρασε στη Σκιάθο, γιατί σας είπα διασπάρισαν σε διάφορα ψαρολίμανα του Αιγαίου οι χωριανοί μας. Αυτός, έχοντας βιώσει 20-20 κάτι χρόνια στο χωριό, αλλά γύριζε από το 60 μέχρι το 84 και μάζευε πάρα πολλές πληροφορίες σχετικά με τραγούδια, με ιστορίες και διάφορες διηγήσεις και λαογραφικά θέματα, τα κατέγραφε
και έφτιαξε ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο όπου το εξέδωσε το 1984. 25 χρόνια δούλευε αυτό το βιβλίο. Είναι μια δουλειά που θα τη ζήλευαν σήμερα επιστήμονες, λαογράφοι και ιστορικοί ερευνητές. Και ο άνθρωπος, σας είπα ότι ήταν χωροφύλακας. Παρ' όλα αυτά ήξερε και μουσική νότες, και βυζαντινή και ευρωπαϊκή μουσική, και τα τραγούδια που κατέγραψε, γιατί σε πάρα πολλά λογογραφικά βιβλία συναντάμε τραγούδια τα λόγια μόνο και λέμε πώς, άραγε πώς να πήγαινε ο ρυθμός. Αυτός ο άνθρωπος, επειδή γνώριζε νότες, πεντάγραμμα, κατέγραψε και τις νότες. Έχει πάνω από 100 τραγούδια μέσα το βιβλίο με τις νότες. Μπορούμε να βγάλουμε τη μελωδία, μπορούμε να βγάλουμε και το χορό κατ' επέκταση. Είναι τόσο σπουδαία η δουλειά που έχει κάνει. Τόσο αυτού υπάρχει στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, που τα έχω ψάξει, έχει κάνει μια σπουδαία δουλειά η Μέλη Πομερλιέ. Ήδη από τη δεκαετία του 30 έχει κάνει πολλές καταγραφές, κυρίως στοιχείο, που ήταν πολύ χωριανή μας, και έχει καταγράψει πολλούς πληροφορητές για ιστορικά θέματα του χωριού αλλά και τραγούδια. Και υπάρχουν και άλλες πληροφορίες από εδώ, από ανθρώπους που έχουν κατασταθεί εδώ και μέσα στην πόλη της Μυτιλίνης και στη Σκάλα των Λουτρών και στην Παναγιούδα εγκαταστάθηκαν χωριανοί μας. Βλέπετε, σε μέρη όπου υπήρχε θάλασσα. Δεν πήγαν σε άλλα μέρη του νησιού. Σε στην πόλη της Μυτιλίνης, στη Σκάλα των Λουτρών και στην Παναγιούδα.